έχουμε ανοιχτούς τους οφθαλμούς της ψυχής? Ήταν το θέμα της πρωινής ομιλίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Οροπού και Φιλής κυρίου Κυπριανού, που έγινε στο μοναστήρι των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης, Φιλής Αττικής, την Κυριακή του Τυφλού του 1993. Κατάπιστοι από Θεία Διδάγματα ευλογημένοι χριστιανοί, κατάμεστε που θεία διδάγματα οι προλίγου αναγνωστοί σε ευαγγελική περικοπή και λυπάμαι που δεν υπάρχει ο χρόνος για να αναπτύξω περισσότερο αυτήν την ευαγγελική περικοπή. Υπάρχουν ασθένειες στους ανθρώπους και μάλιστα πολλές φορές που είναι ανίατες από προσωπικά του ανθρώπου αμαρτήματα και δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποφέρουν σε κάθε εποχή και πολύ περισσότερο στην εποχή μας από προσωπικά των αμαρτήματα, ασθένειες παραλυσίας, και έχω γνωρίσει εδώ στο μοναστήρι μας συγκεκριμένα 4-5 περιπτώσεις που τους φέρανε με καροτσάκια, που ήταν αποτέλεσμα των σαρκικών αμαρτημάτων των ανθρώπων εκείνων που έφεραν εδώ στο μοναστήρι. Ενθυμούμε περίπτωση νέου πριν από 25 χρόνια που είχε δυνατούς φακούς, 18 χρονό, 19 χρονό παλικάρι, και όταν σταμάτησε το αμάρτημα που μου είχε εξαγορευθεί επηρεασμένος από το περιβάλλον εδώ της Μονής, από την χάρη του Θεού, από την ευλογία των Αγίων, που πραγματικά μετανόησε, μετά από 3 μήνες πέταξε εκείνους τους φακούς, επανήλθε η όρασή του. Ένας πάλι που τον έφερε ο αδελφός του, κληρικός σε καροτσάκι, κλαίγοντας για να προσευχηθούμε, που ήταν εις βάρος των γονέων του, μου είπε ειδικά την περίπτωση των σαρκικών αμαρτημάτων που ζούσε. Και να σημειωθεί, μου λέγει, ότι αυτός συνέβαλε, εγώ σήμερα να είμαι στον κλήρο, να είμαι ιερεύς. Αυτός με βοήθησε. Και όμως αυτός εξέφυγε και σήμερα δέστε το κατάντημά του. Πόσοι σήμερα δεν σπαράσουν και δεν υποφέρουν από αφροδίσια νοσήματα, από τη φοβερή αυτή μάστιγα του αιώνος μας, του AIDS. Πόσους αυτόν τον χώρο δεν έχω εξομολογήσει, που άλλοι ήθελαν να αυτοκτονήσουν και άλλοι ήθελαν να μετανοήσουν. Πολλοί λοιπόν υποφέρουν από προσωπικά των αμαρτήματα, άλλοι υποφέρουν από αμαρτήματα των γονέων, και ακούγεται αμαρτία γονέων παιδεύουση τέκνα. Όμως η περίπτωση του σημερινού τυφλού, του εκγενετής τυφλού, στην ερώτηση που έκαναν οι μαθητές στον Χριστό μας, ποιος ημάρτησε, αυτός ή γονείς αυτού, ή να τυφλός γεννηθεί, ο Κύριος μας είπε ούτε αυτός ούτε οι γονείς αυτού. Ήταν μία από τις σπάνιες περιπτώσεις, και ειδικά για την περίπτωση του τυφλού μοναδική, ειδικά αυτού του τυφλού μοναδική η περίπτωση. Ούτε λέει αυτός ούτε οι γονείς αυτού, αλλά είναι δι' αυτού φανερωθεί τα άργα του Θεού. Αν προσέξατε στο Ευαγγέλιο, σε μια περίπτωση εκεί όταν ο Χριστός μας πλησίασε τον τυφλόν που του ζήτησε έλεος και πτήσας λέει χαμέ πυλών επίησε και επέχρισε τους οφθαλμούς αυτού. Μήπως δεν είχε εργασία ο Χριστός μας άπαγε της βλασφημίας να το διανοηθεί κανείς και καθόταν εκεί να φτύνει κάτω και να κάνει λάσπη κάθε κίνησης, κάθε ενέργεια του Κυρίου μας, κάθε λόγος του Κυρίου μας έχει και τα θεία διδάγματά της. Έφτιαξε τον πυλόν και επέχρισε τους οφθαλμούς αυτού. Και δεν του είπε να αναβλέψει, του είπε να πάει στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ για να αναβλέψει. Γιατί πρωτόπλαστοι βγήκαν από τον παράδεισο, από την παρακοή τους, και ήθελε εις την υπακοή να γίνει το θαύμα όπως και έγινε. Αλλά και κάτι άλλο, για να διδάξει ότι αυτός πριν γεννηθεί ο τυφλός, αυτός είναι που δημιούργησε τον ουρανό και την γη
και όλο αυτό το σύμπαν και τον ορατό και τον αόρατο κόσμο, τον κόσμο των αείλων πνευμάτων. Αυτός είναι ο δημιουργός πάσης κτήσεως. Και αφού λοιπόν έκανε αυτή την διαδικασία, πήγαινε, του λέει, στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ για να νυφθείς. Και πηγαίνοντας έγινε το θαύμα, όπως προανέφερα και προείπα, επάνω εις την υπακουήν. Λένε οι Άγιοι Πατέρες με δύο λέξεις: υπακοή ζωή, παρακοή θάνατος. Πόσοι δεν στερούμεθα ουράνια χαρίσματα και υλικά και πνευματικά και επίγεια και ουράνια από την υπερηφάνειά μας, από την κοινοδοξία μας, από την έπαρσή μας, που ο Θεός λέγει σε άλλη θέση του Ευαγγελίου: υπερηφάνης αντιτάσσετε, ταπεινής δε δίδωση χάρη. Πάνω όμως, αδελφοί μου και παιδιά μου, αν Χριστώ, πάνω από την τύφλωση του σώματος είναι η τύφλωση της ψυχής. Τι και αν έχει κανείς, τα μάτια του έχουν βεβαίως αξία τα μάτια, αλλά αν έχει κανείς τα μάτια για να εργάζεται την αμαρτία, τι να τα κάνει αυτά τα μάτια, τι να το κάνει αυτό το φως. Και μπορεί να έχει το υλικό φως και να είναι δυστυχισμένος, να παίρνει ερημιστικά για να κοιμηθεί, και μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις, και υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που στηρούνται το υλικό φως, αλλά όμως είναι πανευτυχής. Πολλές φορές ανέφερα αυτό το παράδειγμα και το επαναλαμβάνω για εκείνους που δεν το έχουν ακούσει άλλη φορά. Είχα γνωρίσει μια τυφλή, ακόμη ήμουν λαϊκός, εκεί στην Αγία Εφημία Χαλκιδόνος, που την έφερνε η αδελφούλα της από το χέρι. Έλαμπε το πρόσωπό της, εκείνο το χαμόγελό της, εκείνη η ηρεμία της, θα μου μείνει όσο ζω στη σκέψη μου, στο λογισμό μου. Και της είπα μια φορά, της αδελφής της, που δεν άφηνε ούτε απόδειπνα στην εκκλησία τη Μεγάλη Σαρακουστή. Κάθε βράδυ ερχόταν στο απόδειπνο εκεί με την αδελφούλα της. Της είπα μια φορά, της αδελφής της, πόσο μακαρίζω την αδελφή σου, πόσο ευτυχισμένη που τη βλέπω, αν και στερείται το φως, το υλικό. Και μου λέει η αδελφή της, πράγματι, μου λέει, εμείς έχουμε το φως μας, εγώ προσωπικά, μου λέει, έχω το φως μου, αλλά δεν έχω την ευτυχία και τη χαρά της αδελφής μου. Ένα βράδυ, μου λέγει, ενώ ακόμη δεν είχα ανάψει το φως του δωματίου, εκεί στην προσευχή της, σε έκσταση που ήταν, της λέει της αδελφής της, σβήσε το φως, θαμπόθηκα. Μα δεν ήταν το φως το υλικό, ήταν το φως το άκτιστο, που έβλεπε την ώρα εκείνη που είχε επικοινωνία με τον ουράνιο κόσμο. Που βλέπουμε χριστιανούς μας στο χώρο της εκκλησίας που δεν έχουν την υπομονή, πολλοί από τους χριστιανούς, να σταθούν μια-δυο ώρες στην εκκλησία, και έρχονται πολλοί στο τέλος της λειτουργίας, στο μέσον της λειτουργίας, σπανίως από τους χριστιανούς μας να ακούσουν τον όρθρο. Αλλά ακόμη και πολλοί που έρχονται στην εκκλησία δεν έχουν την υπομονή, έστω και αργά, να σταθούν μέχρι το τέλος, και βγαίνουν και μια και δυο και τρεις φορές από την εκκλησία έξω. Έχουν ανησυχία, δεν τους χωράει ο τόπος της εκκλησίας. Γιατί δεν έχουν καμιά συμμετοχή με τον ουράνιο κόσμο. Όχι δεν βλέπουν τους αγγέλους, αλλά και δεν τους νιώθουν, δεν τους αισθάνονται. Δεν νιώθουν, δεν αισθάνονται την παρουσία του Θεού, και γι' αυτό δεν τους συγκινεί ο χώρος της εκκλησίας. Ο χώρος του κινηματογράφου τους συγκινεί, ο χώρος του θεάτρου τους συγκινεί, ο χώρος των άλλων κέντρων της αμαρτίας τους συγκινούν με τις ώρες, σαν τις θεραπείες, και τους έχουν καρφωμένους στις καρέκλες. Μόνο στην εκκλησία δεν μπορούν να σταθούν. Και αυτά είναι δείγματα ψυχής αρρωστημένης. Χριστιανός που δεν έχει λαχτάρα, όπως έλεγε κάποιος νομάρχης πριν από 20 χρόνια στην Αργολίδα, που μου έλεγε και ένας γέροντας για την αρετή αυτού του νομάρχου εκεί, του έλεγε, που διάβαζε μέρα νύχτα τη Φιλοκαλία, μπαίνοντας στο σπίτι του, Νικόλαος το όνομά του, είχε μια ίσα με τον πόη του εικόνα βυζαντινή του Αγίου Νικολάου, μια κύμητη κανδύλα. Μόλις έμπαινε στην πόρτα, στο χόλ που τα είχε έτσι διαμορφωμένο,
που ήταν σαν προσκυνητάρι, ώστε μπαίνοντας στο σπίτι του να αντικρίζει τον προστάτη του σπιτιού, τον Άγιο Νικόλαο, το έβαζε μετάνια και τον προσκυνούσε. Ο νομάρχης αυτός. Έτυχε, πηγαίναμε σε ένα μοναστήρι και είδε το αυτοκίνητο και έκανε στην άκρη. Και όταν είδα εκεί πέρα τα αρχικά γράμματα και κατάλαβα πως ήταν νομάρχης, έτσι μίλησε στον γέροντα εκεί σε ένα μοναστήρι και μου ανέφερε για την αρετή του. Και μου λέει ο γέροντας εκείνος για αυτόν τον νομάρχη. Σε μια συζήτηση, λέει, που είχαμε, μου λέει, όχι καλόγερος, όχι ιερεύς, όχι επίσκοπος, λαϊκός, νομάρχης, που είχε τόση σύγχυση εκεί μέσα στην εργασία του, στην υπηρεσία του. Και όμως δεν παρέλειπε τα πνευματικά. Του λέει, γέροντα, γέροντα, χριστιανός, χριστιανός που προσεύχεται. Είτε είναι στην εκκλησία, είτε είναι στο σπίτι του. Και δεν σκυρτάει η καρδιά του όπως σκυρτάει το έμβριο μέσα στην κοιλιά της μάνας. Δεν είναι προσευχή, είναι βατολογία. Είναι βατολογία. Και όταν πραγματικά προσεύχεται ο χριστιανός, οπουδήποτε κι αν είναι, ή στην εκκλησία, ή στο σπίτι του, ή στο δρόμο, και δεν σκυρτάει η καρδιά του από αγαλίαση και από χαρά, είναι δείγμα ότι η ψυχή του είναι άρρωστη. Είναι άρρωστη. Τα μάτια της ψυχής είναι τυφλά, τυφλά. Πάνω λοιπόν από την τύφλωση την σωματική είναι η τύφλωση η ψυχική. Και πολλοί έχουμε τα μάτια τα υλικά, αλλά πόσοι έχουμε μάτια ψυχής ανοιχτά? Ο καθένας ας καθρεφτήσει την ίδια του την ψυχή στον καθρέφτη της, που είναι ο Χριστός, που είναι το Ευαγγέλιο, που είναι ο νόμος του Θεού, και ας δώσει ο ίδιος την απάντηση. Πάντως, για να μην σας κουράσω πιο πολύ, η αλήθεια είναι μία. Εάν δεν ομολογήσουμε Χριστόν, όπως ομολόγησε ο κενητής τυφλός, και έγινε μετά το δεύτερο θαύμα που γνώρισε τον Χριστό, μετά το θαύμα που του έκανε, εάν δεν ομολογήσουμε τον Χριστό, γιατί οι περισσότεροι χριστιανοί μας δυστυχώς ντρέπονται να ομολογήσουν τον Χριστό. Οι άνθρωποι του κόσμου τούτου, οι άνθρωποι του σατανά, δεν ντρέπονται να βρίζουν, δεν ντρέπονται να αισχρολογούν, δεν ντρέπονται να σχημονούν ακόμα και μέσα στους δρόμους. Οι χριστιανοί ντρέπονται να κάνουν το σημείο του Σταυρού, ντρέπονται να νηστέψουν, ντρέπονται να ομολογήσουν όταν ο Χριστός βλασφημείται, όταν ο Χριστός πολεμείται, ακόμη και πολλές φορές και από ανθρώπους της Εκκλησίας και από ανθρώπους που έχουν ταχθεί για να υπερασπίσουν και να υποστηρίξουν την Ορθοδοξία. Ντρέπονται λοιπόν, μη χάσουν τις θέσεις των, μη χάσουν τα αξιώματά των, μη χάσουν το όνομα από τους ανθρώπους του κόσμου τούτου, που λέει ο Χριστός σε άλλη θέση του Ευαγγελίου, αυτός που θα ντραπεί να τον ομολογήσει, αυτή την αποστροφή, αυτή την ντροπή θα δείξει και ο ίδιος την ημέρα της κρίσεως, μπροστά εκεί, στο φοβερό εκείνο κριτήριο για αυτούς που ντρέπονται να ομολογήσουν την πίστη. Αν δεν ομολογήσουμε την πίστη μας, αν δεν έχουμε το θάρρος της ομολογίας, δεν θα γνωρίσουμε τον Χριστό. Δεν θα γνωρίσουμε τον Χριστό, δεν θα δούμε τον Χριστό, δεν θα ενωθούμε με τον Χριστό. Και εκείνος που δεν θα ενωθεί με τον Χριστό, όχι απλώς να τον γνωρίσει, που δεν θα ενωθεί, γιατί σκοπός, προορισμός του ανθρώπου σε αυτόν τον κόσμο είναι η θέωση, είναι η ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Και εκείνος που δεν θα θεωθεί, δεν θα ενωθεί με τον Χριστό, δεν θα έχει και σωτηρία. Εύχομαι τα λόγια της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής να βρουν απήγηση βαθιά μέσα στις καρδιές όλων μας. Και όπως ο Χριστός μας θεράπευσε τον εκγενετή τυφλό, έτσι να θεραπεύσει και τα δικά μας ψυχικά μάτια, να μας δώσει το θάρρος της ομολογίας και να μας αξιώσει να αποθάνουμε στην ορθή πίστη και στον ορθό βίο. Αμήν. Είναι η τελευταία σήμερα Κυριακή που λέμε το Χριστός Ανέστη. Είναι την Τετάρτη, έχουμε πρώτα ο Θεός την απόδοση και θα έχουμε το πρωί λειτουργία. Πολλοί όμως δυστυχώς θα εργάζεστε και δεν θα μπορείτε να είστε στη λειτουργία. Γι' αυτό να πούμε σήμερα όλοι μαζί για τελευταία Κυριακή το Χριστός Ανέστη. 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 Δόξα τη τριήμερο αυτού εγέρση. Προσκυνούμενο αυτού του τριήμερο. Χριστός Ανέστη. Όλοι μαζί. Χριστός Ανέστη.